Βρέθηκες λοιπόν στο ΙΤΕ, αυτό το στολίδι όπως είπα και νωρίτερα με τον κύριο Καραντσίνη. Βρέθηκες στο ΙΤΕ, έκανες ρεπορτάζ, συνάντησες εκεί τον πρόεδρο του ΙΤΕ, τον κύριο Ταβερναράκη. Για μετέφερα μας δύο λόγια για το βίντεο του. Πρόκειται καταρχάς για την πρώτη συνέντευξη μέσα από την εκπομπή Κρήτη σήμερα, η πρώτη συνέντευξη του Προέδρου του Ιδρύματος Τεχνολογίας Έρευνας για το 2019 σε ένα καθοριστικό σημείο για το κομμάτι της έρευνας φέτος. Χρονιά ορόσημο το 2018, ξεκίνησαν πολλά ερευνητικά πεδία, βρίσκονται σε εξέλιξη. Θα πρέπει να σου πω ότι μιλήσαμε με τον κύριο Νεκτάριο Ταβερναράκη, τον πρόεδρο του ΙΤΕ, και μας αποκάλυψε σε τι σημείο βρίσκονται έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει ήδη από πέρυσι και ποια θα είναι τα πρώτα τους αποτελέσματα. Είτε αυτό λέγεται ιατρική ακρίβειας, όπου στο ΙΤΕ μελετούνται τρόποι καταπολέμησης του καρκίνου, πρώτον. Δεύτερον, τι γίνεται με το αντίδοτο της γύρανσης, μια έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη, στην οποία συμμετέχει ως ερευνητής και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΙΤΕ, αλλά και πότε τελικά, Νικολέτα, και εδώ είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο, πότε θα έχουμε τα πρώτα στοιχεία από το βιολογικό υλικό που στάλθηκε στο διαστημικό σταθμό, τα περίφημα κρητικά σκουλίκια, ποια είναι τα αποτελέσματα που θα έρθουν σε περίπου 100 μέρες από σήμερα στο ΙΤΕ, για να δούμε πώς τελικά μπορούμε να καταπολεμήσουμε κάποιες σπάνιες νόσους και ασθένειες μέσω των αποτελεσμάτων που θα έρθουν από εκεί. Πώς ένιωσες που μπήκες στο ΙΤΕ και ξέρεις γιατί σε ρωτάω, γιατί εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο γενική ερώτηση. Κάθε φορά που θα επισκεφτώ το ΙΤΕ, νιώθω ένα δέος ότι έχει να κάνει με τους ανθρώπους, με τους επιστήμονες, με τα όσα πολύ σημαντικά και σπουδαία βάζουν εκεί και βάζουν το δικό τους λεθαράκι στην επιστήμη. Πολύ σωστά το θέτεις και αυτό το ένιωσα και εγώ και το νιώθω κάθε φορά που μπαίνω εκεί. Νιώθω ότι πατάω στο μέλλον. Στο μέλλον. Ωραία το θέτεις. Αυτό ακριβώς. Γιατί νιώθεις ότι εκεί μέσα υπάρχει μια κοιτίδα νέων επιστημόνων οι οποίοι προσπαθούν, πασχίζουν καθημερινά για το μέλλον της ανθρωπότητας. Πώς να μην νιώσεις δέος, και βεβαίως γι' αυτό μας παραχώρησε για τη συγκεκριμένη συνέντευξη ο κύριος Πρόεδρος. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για να δούμε και σε τι σημείο βρίσκονται οι έρευνες στα ερευνητικά πεδία αυτά, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Λοιπόν, για πάμε να δούμε το βίντεο το οποίο έχει επιμεληθεί ο Λευτέρης ο Κουμαντάκης. Έχει κάνει το δικό του λοιπόν ρεπορτάζ στο ΙΤΕ. Πάμε να το δούμε. Είμαστε εδώ για να δούμε τι μας ετοιμάζει και τι μας επιφυλάσσει το Ίδρυμα για το 2019 με τα όποια μέτωπα έχουν ανοίξει το προηγούμενο διάστημα που μας έχουν κάνει ιδιαίτερα περήφανος εδώ στην Κρήτη, κύριε Ταβερναράκη. Ναι, όπως είπατε λοιπόν, κάνοντας τον απολογισμό για την περασμένη χρονιά, είχαμε την δημιουργία μιας από τις 4 μονάδες του Εθνικού Δικτύου για την Ιατρική Ακριβίας εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ήδη η μονάδα αυτή κάνει τα πρώτα της βήματα, έχει ξεκινήσει δηλαδή τη λειτουργία της σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, προκειμένου να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε πλέον καινοτόμες υπηρεσίες στους ασθενείς, ειδικά δίνοντας αρχικά έμφαση στον καρκίνο. Έχουμε δηλαδή κάποια χειροπιαστά αποτελέσματα, κάποιες πρώτες ενδείξεις από την χρήση της ιατρικής ακρίβειας που έχει ξεκινήσει ήδη να τίθεται σε εφαρμογή? Έχουν ξεκινήσει πιλωτικά να γίνονται ήδη αναλύσεις, μάλιστα σε συνεργασία, όπως σας είπα, με την Ιατρική Σχολή και με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Έχουμε ήδη σε αρκετά προχωρημένο στάδιο αρκετές από αυτές τις αναλύσεις. Υπάρχει βέβαια και τεχνογνωσία που έχει συσσωρευτεί από προηγούμενα χρόνια συνεργασίας και αυτή είναι πολύτιμη. Εξάλλου αυτός είναι και ένας λόγος που ιδρύθηκε η μονάδα εδώ στην Κρήτη, η ύπαρξη αυτής της πολύτιμης γνώσης και των υποδομών βέβαια που χρειάζονται. Ένα μέτωπο το οποίο άνοιξε μέσα στο 2018 και βέβαια τρέχει και θα τρέχει και νομίζω λαμβάνετε μέρος και εσείς σε αυτό το ερευνητικό πεδίο, είναι το κομμάτι του, πώς να το πω, του αντίδοτου της γύρανσης. Σωστά το είπα, κύριε Πρόεδρε?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ψάχνουμε στην ουσία να βρούμε τι είναι αυτό που συσχετίζει τη γύρανση με πάρα πολλές παθολογικές καταστάσεις που συνοδεύουν τη γύρανση, το γύρας. Γιατί όπως ξέρετε, ούγαρα έρχεται μόνο το γύρας. Έχουμε συνοδές παθολογικές καταστάσεις, νόσος Πάρκινσονς ένα άλλο παράδειγμα. Αλλά και άλλα νοσήματα σχετίζονται με τη γύρανση, όπως μεταβολικά νοσήματα. Ο ίδιος ο καρκίνος έχει σχέση με τη γύρανση. Όπως ξέρετε, αυξάνει πιθανότητα καθώς γερνάμε να έχουμε να νοσήσουμε. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να καταλάβουμε είναι ποιοι είναι οι μηχανισμοί της γύρανσης σε κυθαρικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε τελικά να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη γνώση για να αντιμετωπίσουμε παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με τη γύρανση. Πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχει το ΙΤΕ σε κάποιες έρευνες που γίνονται έξω από τη γη, στο διαστημικό σταθμό, που πρόσφατα δηλαδή γνωστοποιήθηκε, το μάθαμε, συμμετέχει το ΙΤΕ για πρώτη φορά, μια ελληνική ερευνητική ομάδα, στείλαμε κάποιο είδους σκουλίκια, έτσι ώστε να διερευνηθεί το κατά πόσο μπορούν να αντέξουν σε συνθήκες έξω από τη γη. Αφορά μελέτες που γίνονται στο διαστημικό σταθμό, όπου στέλνονται βιολογικά υλικά από διάφορες χώρες του κόσμου. Η συγκεκριμένη μελέτη είναι μια συνεργασία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, της Μεγάλης Βρετανίας, της Ελλάδας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, που είναι παραδοσιακά χώρες που επενδύουν πάρα πολύ στη μελέτη και στην έρευνα του διαστήματος. Η συγκεκριμένη έρευνα που θα γίνει στον διαστημικό σταθμό αφορά και πάλι παθολογικές καταστάσεις που μας ενδιαφέρουν και εδώ στη Γη, όχι μόνο στο διάστημα. Με απότερο στόχο, στην ουσία, το ένα από τα δύο σκέλη της μελέτης αφορά μια παθολογική κατάσταση που λέγεται σαρκοπενία. Είναι η απώλεια μυϊκής μάζας, κάτι το οποίο και αυτό συμβαίνει κατά τη γύρανση, γι' αυτό εξάλλου και ένας 70άρης δεν μπορεί να σηκώσει το ίδιο βάρος με έναν 20άρη. Έχουμε απώλεια μυϊκής μάζας. Το φαινόμενο αυτό λέγεται σαρκοπενία και οδηγεί τελικά ακόμα και σε θάνατο, γιατί μπορεί να έχουμε απώλεια μυϊκής μάζας και σε καρδιακό μη. Τα πειράματα αυτά είναι σε εξέλιξη τώρα. Ελπίζουμε ότι μέσα στη χρονιά θα έχουμε την επιστροφή των δειγμάτων από το διαστημικό σταθμό, προκειμένου να μελετήσουμε τις επιπτώσεις. Προσπαθούμε εδώ στο Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας να έχουμε μια τέτοια πορεία, με συνέπεια δηλαδή, να προσπαθούμε να γινόμαστε ακόμα καλύτεροι. Να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια προσπαθούμε να παλέψουμε, αν το θέλετε, επί ίσης ώρες με άλλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού και να αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο τις δραστηριότητές μας. Ήδη ιδρύθηκε πέρσι, είχαμε την ίδρυση μετά από πολλά χρόνια, ενός ακόμα Ινστιτούτου της οικογένειας του ΙΤΕ, του Ινστιτούτου Αστροφυσικής. Μάλιστα εκλέγεται ο νέος διευθυντής του Ινστιτούτου αυτό το μήνα, τον Γενάρη. Προωθούμε την ίδρυση, όπως γνωρίζετε, του Ινστιτούτου Πετρελαϊκής Έρευνας σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης στα Χανιά.